Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ώρα των ευρωεκλογών πλησιάζει και σε λίγες μέρες, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιούνιου, οι εργαζόμενοι και ο λαός της πατρίδας μας, όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, οι μικροί επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και μισθωτοί επιστήμονες, οι αγρότες, οι γυναίκες, οι νεολαίοι, έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να στείλουμε μήνυμα αντίστασης, αγώνα και ελπίδας με την κόκκινη ψήφο στο ΚΚΕ. Μήνυμα αντίστασης ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, της εκμετάλλευσης και των πολέμων. Μήνυμα αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Μήνυμα ελπίδας ότι μπορούμε και θα τα καταφέρουμε να ζήσουμε καλύτερα σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σε ένα κόσμο που θα ανθρωπέψει ο άνθρωπος. Στον κόσμο και την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών. Στον κόσμο και την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Να πάμε στην κάλπη με νου, γνώση και ζεστή καρδιά, με το κεφάλι ψηλά και να πούμε ένα μεγάλο όχι στην ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τους καθυλωμένους μισθούς και τις συντάξεις πείνας. Να πούμε όχι στα διαλυμένα και υποστελεχωμένα νοσοκομεία, τα υποβαθμισμένα σχολιά, στην έλλειψη υποδομών για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Να πούμε όχι στον πόλεμο, την καταστροφή και την προσφυγιά εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα καθημερινά μας προβλήματα, όλα όσα βιώνουμε, είναι το πιο ασφαλές κριτήριο της ψήφου μας. Για να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τους χορηγούς της, ότι δεν θέλουμε άλλο αυτή την περιβόητη σταθερότητά τους. Γιατί η σταθερότητα και η ανταγωνιστικότητα για την οποία όλοι μας μιλούν αφορά μόνο τα τεράστια κέρδη των περίφημων επενδυτών και των λίγων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά για το λαό σηματοδοτεί μια μόνιμη αστάθεια και ανασφάλεια. Να αναλογιστούμε όλοι. Τι χρειαζόμαστε την επόμενη μέρα, μετά από τις εκλογές, όταν θα σβήσουν τα φώτα των celebrities, αλλά θα παραμείνουν τα λαϊκά βάσανα. Να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ που δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λόμπι της, ή να βγουν ενισχυμένα τα κόμματα που προσκυνούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζουν τις αντιλαϊκές αποφάσεις της. Να σταλεί μήνυμα αντίστασης και διεκδίκησης με δυνατό ΚΚΕ ή να δοθεί πράσινο φως στην υλοποίηση των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης που όλα τα άλλα κόμματα έχουν ψηφίσει. Να δυναμώσει το ΚΚΕ που παλεύει για την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και τους επικίνδυνους σχεδιασμούς ή να βγουν ενισχυμένα τα κόμματα που συμφωνούν με τη συμμετοχή της Ελλάδας σε δύο ιμπεριαλιστικούς πολέμους, με τη στήριξη στο κατοχικό κράτος του Ισραήλ που αιματοκυλά τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό και με τις υπέρογγες δαπάνες για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Χρειαζόμαστε ευρωβουλευτές που θα είναι τα αυτιά και τα μάτια του λαού στις Βρυξέλλες, η φωνή των εργατικών και λαϊκών διεκδικήσεων, ή ευρωβουλευτές που θα ψηφίζουν τις υπαγορευμένες από τα λόμπι αποφάσεις. Ψηφίζουμε ΚΚΕ για να στείλουμε τη δική μας επιστολή στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν έχει και ούτε είχε ποτέ λευκή επιταγή για να καταδυναστεύει το λαό. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί δεν τρώμε το κουτόχορτο της ευρωπαϊκής κανονικότητας από την οποία τάχα αποκλίνει η Ελλάδα όπως μας πλασάρουν τα κόμματα της πολύτιμης συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Δεν τη θέλουμε την κανονικότητα των 16 εκατομμυρίων ανέργων, των 91 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί χορτάσαμε από το Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου των απαγορεύσεων, της καταστολής και του αντικομουνισμού που μας διαφημίζουν όλοι οι άλλοι και κυρίως η αμαρτωλή σοσιαλδημοκρατία. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί είναι η μόνη γνήσια αντιφασιστική ψήφος ενάντια στο σύστημα που γεννά και τρέφει το φασισμό,
ενάντια στην άγρια ρατσιστική και ξενοφοβική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους ξεριζωμένους πρόσφυγες και μετανάστες. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί είναι ψήφος αντιπολεμική, ψήφος για τη συναδέλφωση και την ειρήνευση των λαών. Ψηφίζουμε ΚΚΕ γιατί δεν χαραμίζουμε την ψήφο μας στη βολική για αυτούς αποχή και απογοήτευση. Αλλά κάνουμε την απογοήτευση και την αγανάκτησή μας δύναμη αγώνα και διεκδίκησης για να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο τους φόβους των αστικών επιτελείων που ανησυχούν από την εμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πολιτικής της, όπως εκφράζεται λοένα και περισσότερο στις δημοσκοπήσεις τους, ανησυχούν από την άνοδο των εργατικών και λαϊκών αγώνων στη χώρα μας και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανησυχούν από το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό σε όλο τον κόσμο, παρά την άγρια καταστολή που έχουν εξαπολύσει. Και έχουν δίκιο που ανησυχούν, γιατί γνωρίζουν καλά την ανεξάντλητη δύναμη που έχουν οι εργαζόμενοι και οι λαοί. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε δύναμη στη δύναμη του λαού. Ψηφίζουμε και ενισχύουμε αποφασιστικά το ΚΚΕ.